Ο Όμηρος ονομάζει Πόντο την αναπεπταμένη θάλασσα, το Πέλαγος. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, ο Πόντος ως γεωγραφική περιοχή τοποθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, τα όρια του Πόντου μεταβάλλονταν ανάλογα με τις ιστορικές εξελίξεις. Αρχαιολογικά ευρήματα τοποθετούν την παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο πριν από το 1000 π.Χ. Και όπως αναφέρει στη Ρωμνοσύνη ο Γιάννης Ρίτσος, εδώ πέρα κάθε πόρτα έχει περεκειμένο ένα όνομα κάπου 3.000 χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν άγιο μάγρια μάτια και μαλλιά σκηνένια. Συνόπι, Αμισός, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμάσια, Αργυρούπολη, Σούρμενα, Ινόη, Χαλδία, τόσες και άλλες τόσες εξακουστές πόλεις του Πόντου. Κάθε μια από αυτές συνδέεται με τις εθνικές ιστορικές παραδόσεις και με την ελληνοορθόδοξη χριστιανική πίστη. Όλες ανέπτυξαν πλούσια πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα. Όλες, χωρίς εξαίρεση, δοκίμασαν τη βαρβαρότητα του Τούρκου δυνάστη. Η γη του Πόντου υπήρξε το Θερμοκήπιο που μέσα του αναπτύχθηκε και διατηρήθηκε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και η Ορθοδοξία. Τα μοναστήρια του Πόντου διαδραμάτισαν ρόλο στη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης και του ελληνισμού, με σημαντικότερο το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία πολέμησε στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων εναντίον των συμμάχων της Αντάτ. Οι χριστιανοί επιστρατεύονται στα τάγματα εργασίας, που στην πραγματικότητα ήταν τάγματα μελοθανάτων. Ήταν η περίοδος που ο Ελληνοπόντιος είχε δύο μόνο επιλογές. Ή να δολοφονηθεί από τους Τούρκους ή να συρθεί στην προσφυγιά. Η πιθανότητα να επιζήσει φαινόταν μηδενική. Τότε ακριβώς αναπτύχθηκε το Αντάρτικο. Οι αντάρτες προστάτευαν τους Ελληνοπόντιους από τις σφαγές και τις λεγασίες ατάκτων ομάδων του τουρκικού στρατού, των Τσέτιδων, που δρούσαν ανεξέλεγκτα, εξοντώνοντας Αρμενίους και Έλληνες στα μετόπιστεν του Ρώσο-τουρκικού μετόπου.
Στην κατάκτηση του πόντου, οι Τούρκοι εφάρμοσαν τις ίδιες μεθόδους για την εδραίωση της εξουσίας τους. Η συνταγή ήταν παλιά και γνωστή. Καταστροφές, λαιλασίες, εξισλαμισμούς, σφαγές και εξαναγκασμός των κατοίκων σε μαζική φυγή. Κάτοικοι για να σωθούν κατέφυγαν σε ορεινές και απρόσιτες περιοχές, ενώ άλλοι πήγαν στον Κάφκασο. Ο Μουσταφά Κεμάλ, που αργότερα θα αποκριθεί Ατατούρκ, σε έκτακτο στρατοδικείο δίκαζε τους ηγέτες των Νεότουρκων για τα στιγερά εγκλήματά τους. Και λίγα χρόνια μετά, ο πατέρας του τουρκικού έθνους θα διαπράξει τα ίδια και χειρότερα εγκλήματα κατά των Ελληνοποντίων. Χάρη στη δράση των ανταρτών, σώθηκαν χιλιάδες πόντιοι, ιδίως γυναικόπαιδα και γέροντες. Η ένοπλη αντίσταση των ποντίων κράτησε ως το 1924. Το 1918, η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ποντίων για τη δημιουργία της ανεξάρτητης Ποντιακής Δημοκρατίας. Το ποντιακό ζήτημα πέρασε πολλές διαπραγματευτικές φάσεις έως ότου συνέβη η τραγική κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατείας. Οι ομαδικές φαγές, οι αρρώστιες και οι κακοχίες, καθώς και ο κατατρεγμός που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός, οδήγησαν παραπάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού στην εξαφάνιση και την καταστροφή. Έτσι, έσβησε το όνειρο της ανεξαρτησίας του πόντου. Τα γεγονότα αυτά που δεν είχαν προηγούμενα στην ιστορία έμενε να χρειάσουν μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν από τη 19η Μαΐου του 1919, οπότε και άρχισε η δεύτερη και πολύ αγριότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
Χαρακτηριστική είναι η εντολή που έδωσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Η εξόντωση και των υπολείπων Ελλήνων με τον ίδιο τρόπο. Με μια όμως διαφορά. Αυτή η φάση θα είναι και η τελική. Εκτελεστικό όργανο σε αυτή την επιχείρηση κατά των Ελλήνων του Πόντου, ο τοπάλος Μαν, πρώην λαθρέμπορος καπνού. Ο Κεμάλ, θέλοντας να τον ανταμείψει για την βαρβαρότητά του, τον όρισε αντιπρόσωπό του στην παραλιακή ζώνη του Πόντου, με πλήρη δικαιώματα στην τύχη των Ελληνοποντίων. Έτσι ο τοπάλος Μαν και οι τσέτες του συνέχιζαν το φρικιαστικό έργο τους, σκοτώνοντας και ελληλατώντας τον ποντιακό ελληνισμό. Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμύωτος ως το 1914, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι Ελληνοπόντιοι με τη Συμφωνία για Ανταλλαγή Πληθυσμών που προβλεπόταν από τη Συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 350.000 Ελληνοπόντιοι. Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τραγικά άθλιες συνθήκες.
Ό,τι δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Νεότουρκοι, το ολοκλήρωσαν οι κακοχίες και οι αρρώστιες που αποδεκάτησαν κυριολεκτικά τους πρόσφυγες. Του στην Ελλάδα περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα σε καταβλισμού στη Μακρόνησο, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού. Διασώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα 350.000 περίπου πρόσφυγες, ενώ αλλού κατέφυγαν στον Κάφκασο, τη Φλίδα και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ρωσίας και αλλού. Τα πρώτα τα χρόνια έζηναμε στην Τουρκία σαν αδέρφια, καλοί είμαστε. Μετά κάποια χρόνια έβγαινε αυτό η σπαή, σπάζανε τα ρεμνάδα στην Μόντις, 6 ώρα οι φαντάροι έρθανε, δεν πήραμε τίποτα, έτσι έφυσαμε τα σπίτια. Οι τόνοι οι Αρμένοι είπανε, όταν έρθουν να τα δώσουμε πίσω. Και δεν πήγαμε άλλο πίσω, έμειναμε εκεί. Εκεί υπόφεραμε πολλά. Μετά είχαν τα καράβια, τα ρωσικά, τα ελληνικά. Άλλοι στην Ελλάδα, αρίσουροι έφυγαν. Υπόφερανε πολλά. Πέθανανε πολλοί σαρδόμια, στα καράβια μέσα. Μετά τα 39 της χρονίας, μας έκαναν εξορία 15 νύχτα ημέρα στο Ταρσκέντι. Με το φορτίο τα τρένα. Στο καθένα βαγόνι ήταν 10 οικογένειες. Κάθισαμε 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Πέθανανε πολλοί. Κουνούδια, ζέστη. Στο καθένα σπίτι πέθανανε 2 μωρά, 3 μωρά. Μεγάλοι, όλοι. Κάθισαμε εκεί 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Μετά έβγαινε άδεια, ήρθαμε στην Ελλάδα. 17 χρόνια. Έρθαμε εδώ, δόξα τω Θεώ. Και υπόφεραμε πολλά και στη Ρωσία και στο Τουρκία. Και τώρα είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Γενικά οι πόντοι της Διασποράς, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρέθηκαν, αποτελούσαν και αποτελούν υπόδειγμα εργατικότητας, προόδου και αξιοπρέπειας. Οι ηρωικοί Ελληνοπόντιοι, φορτωμένοι με τις τραγικές μνήμες από τα απερίγραπτα μαρτύρια, δεν το έβαλαν κάτω. Ξεριζωμένοι, αντλώντας κουράγιο από τους χορούς και τα τραγούδια τους, ξεκίνησαν από την αρχή της ζωής τους στη μετέρα Ελλάδα, τροφοδοτώντας την με νέο αίμα, δυναμισμό και πλούσια ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία που για αιώνας είχαν καλλιεργήσει. Ο Πόντιος θα κάνει το τραγούδι του «Κατάθεση ψυχής». Θα χορέψει τον ηρωικό του πυρίχιο, κρατώντας με τα πόδια του τη γη και με τα χέρια του τον ουρανό.